Πέπλο τρόμου πάνω από όλη την Ευρώπη. Παράνοια με καθημερινές εκενώσεις αεροδρομίων στη Γαλλία. Απειλητικά μηνύματα για βόμβες ακόμα και σε σχολεία στο Βέλγιο. Να πολεμήσουμε τον τζιγαντισμό, ζητά ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ανησυχία για τους μοναχικούς λύκους και στην Ελλάδα. Αύξηση της αστυνομικής παρουσίας σε χώρους συνωστισμού προαναγγέλει μέσω του Άξον 24 ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πολεμικό ανακοινωθέν από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας. Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι. Αν η Χεσμπολάχ θέλει πόλεμο, θα τον έχει, δηλώνει ο Γιοάβ Γκαλάντ. Για ένα μακρόχρονο πόλεμο, προετοιμάζει την κοινή γνώμη ο Νετανιάχου. Διάγγελμα Μπάιντεν απόψε για τις δραματικές εξελίξεις. Παράγοντας σταθερότητας και αξιόπιστο συνομιλητής η Ελλάδα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισορροπίες τρόμου στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαιώθηκε το χάσμα μεταξύ των στρατοπέδων στη θυελλώδη πολιτική γραμματεία. Διάλογη φωτιά και αλληλοκατηγορίες ανάμεσα σε προεδρικούς και την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ακονίζουν μαχαίρια για την Κεντρική Επιτροπή οι δύο πλευρές. Ανησυχία για την εξάπλωση του πληθυσμού των κοριών και στην Αττική. Προειδοποιούν ειδικοί για ξενοδοχεία και Airbnb. Συστήνουν απολιμάνσεις και συνεχή έλεγχο στα στρώματα των κρεβατιών. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολεμικά τελεσίγραφα και προετοιμασία της Ισραηλινής κοινής γνώμης για τη χερσαία εισβολή στη Γάζα ακολούθησαν τις αναχώρησεις του πρόεδρου Μπάιντεν από το Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας πριν από λίγες ώρες επισκέφθηκε στρατιώτες που υπηρετούν στα σύνορα της Γάζας και τόνισε πως τα χτυπήματα προς τη Χαμάς θα είναι ακριβίας και θανατηφόρα. Είχε προηγηθεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποίησε τους πολίτες του Ισραήλ για ένα μακρόχρονο πόλεμο. Τα χτυπήματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται ακατάπαυστα. Την ώρα που η ανθρωπιστική βοήθεια και το ιατροφαρμακευτικό υλικό παραμένουν στα φορτηγά, περιμένοντας να ανοίξει μεθοριακή διάβαση στη Ράφα. Πάμε σε όλους τους συναδέλφους. Μαζί μου στο στούντιο Σεραφείμ Κοτρότσος, ο ανταποκριτής μας Μιχάλης Εγνατίου. Απόψε περιμένουμε ένα πολύ σημαντικό διάγγελμα από τον πρόεδρο Μπάιντεν. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Νίκος Νανούρης, ενώ για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Τάσος Μαγιόπουλος. Μαζί μας είναι και ο Αντώνης Γκιώκας, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Να δούμε όμως πρώτα το ρεπορτάζ με το πόσο πόλεμος αλλάζει σταδιακά και την Ευρώπη, η οποία αναζητά τώρα τρόπους να ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια, αλλάζοντας φιλοσοφία στη διαχείριση του προσφυγικού. Η τρίτη μέρα του πολέμου στο Ισραήλ και η απειλή της τρομοκρατίας σκεπάζει όλη την Ευρώπη. 8 αεροδρόμια της Γαλλίας εκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας έπειτα από απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμβα. Το πρωί, συγγενείς και φίλοι του καθηγητή Ντομινίκ Μπερνάρ, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο λύκειο όπου δίδασκε από έναν Ισλαμιστή, τον αποχαιρέτησαν στην πόλη Αράς, στη Βόρεια Γαλλία. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. Τρία σχολεία σε Φλάνδρα και Βαλονία εκενώθηκαν καθώς βρέθηκαν προειδοποιητικά σημειώματα για τοποθετημένες βόμβες μέσα στα κτίρια. Ενώ και στην Ισπανία οι αρχές ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού της χώρας στο 4, αυξάνοντας τα μέτρα ασφαλείας σε σημαντικές υποδομές της χώρας. Στη σκιά του τρομοκρατικού χτυπήματος στις Βρυξέλλες και υπό την απειλή μιας νέας μεγάλης μεταναστευτικής ροής προς την Ευρώπη, οι 27 Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο, συζητώντας τη λήψη μέτρων εδώ και τώρα με την Ισπανική Προεδρία να ενεργοποιεί το μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων λόγω Μέσης Ανατολής. L'Union européenne a mis en avant un concept qui est celui de séparatisme. Οι υπουργοί συμφώνησαν στην άμεση επιστροφή όσων μεταναστών δεν έχουν δικαίωμα ασύλου στις χώρες προέλευσής τους. I will specifically mention today the importance that we step up when it comes to returning those that don't have the right to stay in the European Union.
λεγόμενη μοναχική λύκη. Οι τρομοκράτες που στο όνομα του Ισλαμικού κράτους χτυπούν τυφλά μέσα στις ευρωπαϊκές πόλεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και στη χώρα μας. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Άξιον 24, αποκάλυψε πως η ελληνική αστυνομία έχει ήδη ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας όπου παρατηρείται συνωστισμός, ώστε να αποτρέψει τυχόν επίθεση σαν αυτή των Βρυξελών. Η εντός εισαγωγικών αυτό που λέμε μοναχική λύκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φέρει ένα όπλο, ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι και ξαφνικά να βγει σε έναν δρόμο και να πυροβολεί ή να αποβιβαστεί να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό προσπαθούμε, σας λέω, σε σημεία τα οποία παρουσιάζουν έναν συνωστισμό να είναι ακόμα πιο εμφανής η παρουσία της αστυνομίας. Αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά σε έναν βαθμό. Βέβαια δεν λειτουργεί καταλυτικά αποτρεπτικά, γιατί όταν κάποιος έχει βάλει στόχο να κάνει κάτι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να υπάρχουν 10 εκατομμύρια αστυνομικοί πίσω από 10 εκατομμύρια πολίτες. Μετά τον ξεσηκωμό των προσφύγων στη δομή της Σάμου, οι αρχές ενίσχυσαν τις δημιουργίες στα κέντρα κράτησης των νησιών και παρακολουθούν εξονυχιστικά την στάση των Παλαιστινίων, αλλά και τις επικοινωνίες που έχουν μεταξύ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Ισραήλ βομβαρδίζει συνεχώς στόχους της Χαμάς, κυρίες και κύριοι, αλλά και τη λωρίδα της Γάζας, αμέσως μόλις αναχώρησε ο πρόεδρος Μπάιντεν από το Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός στρατός εξουδετερώνει 1-1 τα ηγητικά στελέχη της Χαμάς, ενώ μόλις μία μέρα μετά το μακελιό στο νοσοκομείο Αλαχλή, βόμβες πέφτουν κοντά και σε δεύτερο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, Μπέντζαμιν Νετανιάχου προετοιμάζει την κοινή γνώμη για ένα μακρόχρονο πόλεμο, με τη λωρίδα της Γάζας να μοιάζει ήδη με απέραντο νεκροταφείο. Το σφυροκόπημα της Γάζας συνεχίζεται. Βόμβα εκρήγνεται σε απόσταση αναπνοής από νοσοκομείο στο Χάν Γιουνίς σκορπίζοντας τον όλεθρο. Οι κατοικοί δεν σταματούν να ψάχνουν για νεκρούς και επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα. Η Γάζα μετατρέπεται σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Ο στρατός του Ισραήλ χτυπά θέσεις της Χαμάς στη Ράφα και σκοτώνει τον επικεφαλής των Εθνικών Δυναμεών Ασφαλείας της Χαμάς, Τζεχάντ Μέιζεν, αλλά και τη μοναδική γυναίκα στην πολιτική ηγεσία της Χαμάς, Τζαμίλα Αλσάντι. The terrorist organization Hamas to surrender. Την ίδια ώρα, οι όμοιροι Ισραηλινοί που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς ξεπερνούν τους 200 και η τύχη τους αγνοείται. Αנחנו כואבים את כאב המשפחות ומחבקים אותם בשעתם הקשה. Δίπλα στον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προετοιμάζει την Ισραηλινή κοινή γνώμη για έναν μακρόχρονο πόλεμο. We must win together. That means that this is a long war and we'll need your continuous support. I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ προειδοποιεί πως μια χερσαία επίθεση στη Γάζα θα ήταν μακρόχρονη και με φρικτές ενέργειες. Δεν κερδίζεις αντιεξεγέρση σε ένα ή δύο χρόνια. Συνήθως χρειάζονται μία δεκαετία ή και περισσότερο, όπως είδαμε στο Ιράκ, όπως είδαμε στο Αφγανιστάν. Και ενώ ο στρατός του Ισραήλ βομβαρδίζει στόχους της Χαμάς στη Ράφα, 200 περίπου φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια περιμένουν να μπουν στην αποκλεισμένη λωρίδα της Γάζας. Up to 20 trucks. This has been a very, blunt negotiation I've had. And so we want to get as many of the trucks out as possible. Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας σε ειδησιογραφικά δίκτυα, αμφισβήτησε ότι στο νοσοκομείο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 470 άνθρωποι και έκανε λόγο για 10 έως 50 νεκρούς. Αμφισβήτησε ότι
People were flying, whole bodies, body parts. There was a guy on fire just here. I was not as upset for my family as I was for that man who was burning in front of me. Η μυρωδιά του θανάτου σκεπάζει τη Γάζα. Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα, κυρίες και κύριοι, από τη σφαγή της Χαμάς στο Φεστιβάλ Μουσικής. Το οποίο, όπως θα μας πει ο Τάσος Μαγιόπουλος, δείχνει Τάσο τους τρομοκράτες να πυροβολούν πραγματικά όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Είναι ένα νέο ντοκουμέντο της φρίκης που ζήσανε οι άνθρωποι που ήταν στο Supernova, το Φεστιβάλ Μουσικής, το οποίο μετατράπηκε σε λουτρό αίματος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους μακελάριδες της Χαμάς να καταφθάνουν στον αυτοκινητόδρομο 232. Μια κομβική κεντρική αρτηρία στο Ισραήλ, το οποίο οδηγεί στο πάρκινγκ του φεστιβάλ. Εκεί πέρα λοιπόν σταματούν και αρχίζουν και γαζώνουν αδιακρίτως με τα αυτόματα όπλα τους όποιον υπάρχει στο περιβάλλοντα χώρο. Είτε είναι πεζός, είτε βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο. Θα ακούσουμε σε λίγο και τους. Στη βαγμένη πάνω σε καρότσες αγροτικών, Τάσο. Και από εκεί κατεβαίνουν, βλέπουμε πόσοι είναι. Έχουμε δει και σε άλλα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της εισβολής επί της ουσίας στο νότιο Ισραήλ ότι χρησιμοποίησαν τέτοια συγκεκριμένα οχήματα και σκορπούσαν τον δρόμο και το θάνατο κρατένοντας τα αυτόματα όπλα τους. Ακούμε αυτή τη στιγμή και τον οριμαγδό πυρός που γίνεται. Και φυσικά σκορπίζει τον δρόμο και το θάνατο. 260 άνθρωποι τουλάχιστον βρήκαν το θάνατο στο συγκεκριμένο σημείο και ακόμα δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ο τελικός τραγικός απολογισμός. Πάντως, Τάσο, το βλέπω, μάλλον είναι στραμμένο στην επικείμενη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία μάλλον έχει καθυστερήσει. Σήμερα όμως είχαμε μία δήλωση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ που δείχνει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις είναι πραγματικά με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Ο Γιώαβ Γκαλάντ λοιπόν είπε πως πλησιάζει η ώρα της εισβολής, η μάχη θα είναι μακρά και δύσκολη, θα γίνει με ακρίβεια και θα είναι θανατηφόρα. Ενώ συμπλήρωσε πως τώρα βλέπετε τη Γάζα από απόσταση. Σύντομα θα τη δείτε από μέσα. Η εντολή θα δοθεί. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Ακράβ, είναι κράβ με μουσάχ. Ακράβ, είναι κράβ κασέ. Αναχνο νιε μεδουιακίμ, χαδίμ, κατλανίμ, אבל יהיו מחירים. אנחנו נשלם מחירים ואנחנו נמשיך עד שנבצע את המשימה במלואה. Σύνδεση και με τον Μιχάλη Γνατίου, διότι Μιχάλη, καλησπέρα. Μόλις επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Μπάιντεν από το Τελαβίβ, προγραμματίζει ένα νέο διάγγελμα για τον πόλεμο στο Ισραήλ την ώρα που περιμένουμε και αυτή τη χερσαία επίθεση στη Γάζα. Ναι, Βασίλη, καλησπέρα. Ο πρόεδρος Μπάιντεν θα απευθυνθεί απόψε στον Αμερικανικό λαό από το Oval Office. Και η κίνηση δεν είναι συμβολική, όπως λένε. Ο πρόεδρος επέλεξε το γραφείο του, το Oval Office, διότι το θέμα αφορά στρατιωτικά θέματα και ιδιαίτερα ειδικά το Ισραήλ και την Ουκρανία. Δύο χώρες που στο μυαλό του Προέδρου και των συνεργατών του δέχονται ασύμμετρη επίθεση. Δύο συμμάχων χωρών, όπως λένε. Το Ισραήλ είναι άλλωστε ο ακρογωνιαίος λίθος της αμερικανικής εξωτερικής και αμυντικής και στρατιωτικής πολιτικής και η Ουκρανία, η χώρα που αντιμετωπίζει μια συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή και μετρά χιλιάδες νεκρούς. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα προσπαθήσει να ενώσει την Αμερική γύρω από αυτούς τους στόχους, δηλαδή τον εξοπλισμό του Ισραήλ και της Ουκρανίας και την περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς τις δύο χώρες, καθώς αν χαθεί το Ισραήλ και η Ουκρανία, αυτό θα αποτελέσει το μεγαλύτερο πλήγμα για την Αμερική από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου έχουν συμφωνήσει επί της στρατηγικής και τις πρωινές ώρες θα γνωρίζουμε, πιστεύουμε, τους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Επειδή η Βασιλική κυκλοφορεί ευρύτατα ότι το διάγγελμα θα είναι πολεμικό, πρέπει να τονίσω ότι αυτός είναι ένας ισχυρισμός, δεν επιβεβαιώνεται από τις πληροφορίες που υπάρχουν. Μπορεί βεβαίως να επιβεβαιωθεί από τον Πρόεδρο. Τι λέει ο ισχυρισμός αυτός? Ότι δηλαδή γίνεται το διάγγελμα του κ. Μπάιντεν επειδή θα κινηθούν οι Ισραηλινοί. Εννοούν επειδή θα ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση. Είναι κάτι βέβαια που γνωρίζουν μόνο ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και ο Πρόεδρος της Αμερικής. Είπαμε, θα φανεί τις επόμενες ώρες εάν οι Ισραηλινοί έχουν λάβει το πράσινο φως για αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι την έχει λάβει. Απλά αυτό που λέει η Ουάσιγκτον στην Ιερουσαλήμ είναι προσέξτε τους αμάχους και γενικά τους Παλαιστίνιους που δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς. Αυτή είναι η στρατηγική. Η Αμερική συμφωνεί με το χτύπημα εναντίον των τρομοκρατών, όπως χαρακτηρίζουν τα μέλη της Χαμάς, αλλά μέχρι εκεί η ομιλία του Προέδρου θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ ώρα Αμερικής, δηλαδή στις 3 το πρωί ώρα Ελλάδος, της Παρασκευής, και θα μεταδοθεί ζωντανά από όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα.
Κατά τα άλλα, ο Λευκός Οίκος θα ζητήσει από το Κογκρέσο το ηλικιώδες ποσό των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ισραήλ, την Ουκρανία, την Ταϊβάν και τη μεταναστευτική κρίση. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι επιφυλακτικοί, αλλά για το θέμα του Ισραήλ υποστηρίζουν με φανατισμό τον εξοπλισμό του. Τέλος, να πω ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, μας ήρθε αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει γιατί αφορά τα F-16 της Τουρκίας. Ο γερουσιαστής Ρις δήλωσε ότι είναι σταθερός στη θέση του, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αγοράσει τα F-16 μέχρι να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Είπε επίσης ότι η Τουρκία πρέπει πραγματικά να ζυγίσει πολύ αυτό που κάνει εδώ και καιρό και προειδοποίησε, Βασίλη, για τις συνέπειες σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του μέλους της χώρας στο ΝΑΤΟ. Πολύ σαφής προειδοποίηση αυτή. Είναι σαφέστατη η προειδοποίηση. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Και αυτός ο ενδεχομένως είναι, κυρίες και κύριοι, και ένας ακόμα λόγος που ο Ταγκίπ Ερντογάν οδηγεί στα άκρα τη σχέση ΗΠΑ-Τουρκία με νέες αντιαμερικανικές κορώνες, τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Ομέρ Τσελίκ, που κατηγορούν την Ουάσιγκτον πως ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου. Η Αμερική κλείνει το προξενείο της στα Άδανα μετά την προσπάθεια εισβολής διαδηλωτών, ενώ στους δρόμους της γειτονικής χώρας φουντώνει οργή εναντίον της Δύσης και ειδικά των ΗΠΑ. Πολιτιών. Ο Τούρκος Πρόεδρος κήρυξε τρίμερο εθνικό πένθος στην Τουρκία μετά το μακελιό στο νοσοκομείο της Γάζας. Βομβίδες κρότου λάμψης και βροχή από δακρυγόνα στη διαδήλωση στήριξης των Παλαιστινίων έξω από το Ισραηλινό και το Αμερικανικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Με την αντιϊσραηλινή οργή να φουντώνει στη γείτονα, η αστυνομία έστησε ένα τείχος από μεταλλικά κυκλειδώματα στην περίμετρο του προξενείου του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη. Την ίδια ώρα που η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία ανακοίνωσε πως κλείνει μέχρι νεωτέρας το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα, μετά την έκρηξη βίας στις χθεσινές διαδηλώσεις έξω από αυτό. Ρίχνοντας λάδι στη φωτιά του αντιαμερικανικού κλίματος στην Τουρκία, ο Ταγκίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον της Ουάσιγκτον, αλλά και του Ισραήλ. Χαρακτήρισε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πλήρως αναποτελεσματικό, στον απόϊχο του αμερικανικού βέτο για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Κατηγόρησε για γενοκτονία τον Ισραηλινό στρατό με το τερματοκύλισμα στο νοσοκομείο Αλάχλη και κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της ανίποτης τραγωδίας στην αιματοβαμμένη κλινική. Καταδικάζω τους δράστες αυτής της επίθεσης, η οποία συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ισοδυναμεί με γενοκτονία κατά του λαού της Γάζας. Οι δυτικές χώρες δεν έχουν κάνει άλλα βήματα από το να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Και ενώ οι Ισραηλινοί πολίτες της Τουρκίας την εγκαταλείπουν άρον-άρον μετά την ταξιδιωτική προειδοποίηση του Τελαβίβ, ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν εξαπέλυσε μύδρους εναντίον του Ισραήλ. Kendisini savunma hakkı var. Ama ortada İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenlerin, bunun Gazze'lilerin hayat hakkını, yaşam hakkını, onurlu ve haysiyetli bir hayat sürme hakkını yok edecek bir noktaya varmaması gerektiği konusunda Σε μια καταμέτωπον επίθεση εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού προχώρησε η τουρκική εφημερίδα Σοζτσού. Στο σημερινό της πρωτοσέλιδο παρουσιάζει τον Νετανιάχου ως ένα αιμοδιψές βαμπύρ και το συνοδεύει με τον άκρος αιχμηρό τίτλο «Η ανθρωπιά πέθανε, ο αιμοσταγής βρικόλακας Νετανιάχου». Στις 17 Οκτωβρίου σκότωσε την ανθρωπότητα βομβαρδίζοντας το νοσοκομείο στη Γάζα. Δισεκατομμύρια άνθρωποι χύνουν δάκρυα για την ανθρωπότητα που πεθαίνει και καταργούνται το δολοφονικό βαμπύρ. Και εμείς το καταργιόμαστε. Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, Αμερικανοί διπλωμάτες διευκρίνησαν σε Τούρκους ομολόγους τους πως τα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα που πλέουν στα νυχτά του Ισραήλ εστάλησαν στην περιοχή για την πιθανή απομάκρυνση αμάχων, αφού πρώτα ο Ερντογάν είχε κατηγορήσει την Ουάσιγκτον πως σκοπεύει με τα θαλάσσια υπερόπλα να διαπράξει σφαγή στη Γάζα. Σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη, διότι Νίκο, η Τουρκία βρίσκεται σε τρίμερο πένθος για τη Γάζα. Εκεί οι διαδηλώσεις είναι καθημερινές κατά του Ισραήλ, αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό, Νίκο, ότι το Ισραήλ αποσύρει όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία.
Ακριβώς, Βασίλη. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, λοιπόν, το Ισραήλ αποφασίζει να φύγουν από τη... στέλνει εντολή να φύγουν από τη χώρα, από την Τουρκία, όλοι οι διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένοι και της Ισραηλινής πρεσβείας στην Άγκυρα. Και αυτό έρχεται ως συνέχεια από της ταξιδιωτικής οδηγίας που έδωσε χθες το Ισραηλινό προξενείο στους Ισραηλινούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω της επικινδυνότητας κατάστασης για την ασφάλειά τους, καθώς το επίπεδο συνεγερμού βρίσκεται σε επίπεδο 4. Είχαν προηγηθεί 2 μέρες, Βασίλη, έντονες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις Τουρκίας, ιδιαίτερα σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία διαδήλωσαν τουλάχιστον 90.000 πολίτες, κρατώντας τις σημαίες της Παλαιστίνης και καθιβρίζοντας το κράτος του Ισραήλ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τώρα να σου πω, Βασίλη, πως εδώ το κλίμα, όπως περιγράψαμε, είναι έκριτμη κατάσταση εναντίον του Ισραήλ. Μάλιστα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο να κάνει αναρτήσεις, να καταγγείλει ως γενοκτονία την ανίποτη τραγωδία που είδαμε με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου της Γάζας. Παρ' όλα αυτά, δεν τον έχουμε δει 6 μέρες να κάνει on camera δήλωση. Και αυτό έχει τη σημασία του, καθώς να θυμίσουμε ότι πριν την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινή επικράτεια, ο Ταγί Περντογάν προσπαθούσε να γεφυρώσει τις σχέσεις του, στεταμένες σχέσεις του με τον Τελαβίβ. Οπότε έχει τη σημασία του και αυτό το γεγονός. Την ίδια ώρα που εδώ ο τουρκικός τύπος και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης καλλιεργούν ένα αντι-Ισραηλινό κλίμα, μπορούμε να πούμε, και έναν αντι-Αμερικανισμό. Κατηγορούν πολλά μέσα ενημέρωσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ότι ουσιαστικά δίνει μια πολιτική κάλυψη στο Ισραήλ. Ενώ τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακά Βιντάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σούκρη. Διότι θα υπάρξει μια πολυμερή συνάντηση το ερχόμενο Σάββατο στην Αίγυπτο. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την έντονη ανησυχία του για τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που το Σάββατο θα συμμετάσχει στην πολυμερή διάσκεψη της Αιγύπτου, τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθεί ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Στην αιχμή της διεθνούς κινητοποίησης για να εξομαλυνθεί η πολεμική κρίση στη λωρίδα της Γάζας μπαίνει ο γεφυρωποιός ρόλος που κατέχει η Ελλάδα ως στρατηγικός σύμμαχος αλλά και ως αξιόπιστος συνομιλητής. Ο Κυριακός Μητσοτάκης μετά τις διαδοχικές επαφές με σημαντικούς παίκτες από τον αραβικό κόσμο αλλά και τη διεθνή κοινότητα εντείνει τον ντεμαράζ της ελληνικής διπλωματίας μετέχοντας τη διάσκεψη για την ασφάλεια που διοργανώνει η Αίγυπτος το ερχόμενο Σάββατο στο Κάιρο. Έχω τονίσει αφενός το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αφετέρου την ανάγκη αυτό να γίνει με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και με απόλυτο σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στην κορυφή της Γάζας. Αντιλαμβάνομαι και αυτά όλα στα οποία αναφερθήκατε για τις πολύ καλές σχέσεις και την επιρροή, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική προσπάθεια. Είναι το πιο σημαντικό. Η Αθήνα πάντως δεν κρύβει τον προβληματισμό της για την ανισόρροπη στάση που τηρεί η Άγκυρα, η οποία ακόμα δεν έχει καταδικάσει το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς. Η Τουρκία έχει διαλέξει την πλευρά της. Ο Ερντογάν, όσο και να θέλει να είναι ισορροπιστής, κατά πάγια τακτική του ως επιτίδιος ουδέτερος, αυτή τη στιγμή πιέζεται από την κοινωνία του. Ταυτόχρονα εντατικοποιείται η προσπάθεια για μια ενιαία ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις εξελίξεις. Η ελληνική διπλωματία δίνει έμφαση στην ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση, όπως επίσης να χορηγηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Κρίσιμη θεωρείται για την Αθήνα η αναβάθμιση των πρωτοκόλων εσωτερικής ασφάλειας στην Ένωση, ενώ δεν κρύβεται η ανησυχία για μια εξάπλωση της πολεμικής κρίσης. Πρώτα απ' όλα κοιτάει την διεθνή κοινή γνώμη και τους συμμάχους του. Και δεύτερον, προετοιμάζει το έδαφος επί του πεδίου. Αν δείτε, οι βομβαρδισμοί του πυροβολικού του Ισραήλ είναι στη Βόρειο Γάζα. Καθυστερεί η όλη επιχείρηση και για διπλωματικούς λόγους και τις προσπάθειες που γινόταν να γίνει απελευθέρωση των ομήρων. Αλλά και επειδή είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση και υπάρχει και το θέμα των ομήρων. Το διπλωματικό ντεμαράζ του Πρωθυπουργού έχει 2 σημαντικά ορόσημα. Το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου, ως τα μέσα του ερχόμενου μήνα, θα συναντηθεί με τον Όλαφ Σόλτς. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου μας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βαθαίνει το ρήγμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επί προεδρίας Στέφανου Κασελάκη. Οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη ήταν ιδιαίτερα ως έντονες, γεγονός που πυροδότησε εκ νέου τα σενάρια διάσπασης στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Όποιος δεν αισθάνεται καλά μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, απάντησε η Δώρα Βιέρη στη σφοδρή κριτική που δέχθηκε ο κύριος Κασελάκης από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Τις εύθραυστες ισορροπίες επιβεβαιώνουν και οι μέχρι τώρα δύο ψηφοφορίες που έχουν πραγματοποιηθεί με τα αποτελέσματα να είναι οριακά. Μια κλωστή κρέμεται η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να είναι βαθιά διχασμένο την ώρα που γίνεται σαφές πως καμιά πλευρά δεν εμφανίζει διάθεση υποχώρησης. Τις λεπτές και εύθραυστες ισορροπίες στην Κουμουντούρο επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί. Στις δύο ψηφοφορίες που έχουν γίνει ως τώρα, η επικράτηση της νέας ηγεσίας ήταν οριακή. Η πρόταση Κασελάκη για διεξαγωγή του συνεδρίου στα τέλη Φεβρουαρίου υπερψηφίστηκε από 20 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Καταψηφίστηκε από 10, το Λευκό επέλεξαν 8, ενώ 3 αποχώρησαν πριν από την ψηφοφορία. Πάντα όταν έχεις μία ηγεσία, σε κάποιους αυτή η ηγεσία μπορεί να μας αρέσει. Σε κάποιους να μην μας αρέσει. Αλλά είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι μία πραγματικότητα. Μέσα από μία διαδικασία που τη δεχτήκαμε και τη σεβαστήκαμε όλοι. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και η πρόσφατη ψηφοφορία για την εκλογή του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εκεί την πρόταση Κασελάκη υπερψήφισαν 28 βουλευτές, ενώ 16 επέλεξαν το Λευκό. Στην πολύ ωραία πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας επί προεδρίας του Στέφανου Κασελάκη, το κλίμα ήταν τεταμένο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην εσωκομματική αντιπολίτευση με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να σηκώνει το γάντι και να στέλνει τελεσίγραφο στην ηγεσία του κόμματος. Όχι σε ανούσιους ανταγωνισμούς εντός του κόμματος που δεν αφορούν κανέναν έξω από εμάς, αλλά και αποθούν αυτούς που θέλουν να μας εμπιστευτούν για να λύσουμε τα προβλήματά τους. Η ενότητα θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες. Δεν θεωρώ ότι χάθηκε η υπόθεση, αλλά ούτε είμαι και αισιόδοξος μετά από τις πρώτες κινήσεις της νέας ηγεσίας. Ότι δοκιμάζεται η ενότητα, προφανώς. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σήμερα συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και πορευόμαστε τόσα χρόνια, βεβαίως και με τις διαφορετικότητές μας. Η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον ΣΕΒ ήταν μια ακόμα εστία σφοδρής αντιπαράθεσης. Αυτή τη φορά ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και την Εφη Αχτσιόγλου. Η άποψη που εκφράσατε στον ΣΕΒ ότι το κεφάλαιο είναι εργαλείο για την ευημερία και την μείωση των ανισοτήτων είναι ανήκουστη και αλλοιώνει τον πυρήνα της μισθωτής εργασίας. Πώς γίνεται να διαφωνείτε με όσα είπα στον ΣΕΒ και ο ΣΕΒ να μου λέει ότι είμαι πολύ αριστερός? Φωτιά στην πολιτική γραμματεία έβαλε ο Παύλος Πολάκης, που άφησε αιχμές τόσο κατά του Ευκλήδη Τσακαλώτου όσο και κατά του Ανδρέα Ξανθού, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τα στελέχη της Ομπρέλα, με τις φωνές να ακούγονται σε ολόκληρο το κτίριο της Αγίου Κωνσταντίνου. Σε τι μας βοήθησε η ταύτισή μας με τον Μητσοτάκη την περίοδο της πανδημίας, γιατί ήμασταν τόσο χαλαροί με το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας? Κάθε φορά που βγαίναμε στα κανάλια, στα 5 λεπτά που είχαμε στη διάθεσή μας, τα 3 από αυτά έπρεπε να απολογηθούμε για σένα. Και τώρα παριστάνεις τον τιμητή των πάντων. Είσαι χορηγός του Μητσοτάκη. Εξαιτίας σου χάσαμε 5 μονάδες. Όλα αυτά για μένα περιγράφουν μια εικόνα παρακμής. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπω ότι μπορεί να υλοποιηθεί η υπόσχεση του κυρίου Κασελάκη ότι εγώ μπορώ να κυνηγήσω το Μητσοτάκη. Το έχω πει και θα το ξαναπώ με πλήρη συνείδηση, γιατί μεταφέρω, ξέρετε, και την αντίληψη και του ίδιου του Προέδρου, του Στέφανου Κασελάκη. Όποιος δεν αισθάνεται καλά σε αυτό, είναι ελεύθερος. Ωστόσο, αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνώριζε ότι είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει την απουσία του. Εγώ δεν είμαι μέλος του οργάνου. Τον λόγο πήραν αμέσως κορυφαία στελέχη του κόμματος που τον ενημέρωσαν πως ο εκάστοτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτομάτως και επικεφαλής στα κομματικά όργανα. Ως πρόεδρος συμμετέχει σε όλα τα όργανα. Η μητέρα των μαχών αναμένεται να διεξαχθεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συνεδριάσει στις 11 και 12 Νοεμβρίου και εκεί θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το συνέδριο. Στη θυελλώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώθηκε με ξεκάθαρο τρόπο πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει χωριστεί σε 3 στρατόπεδα. Για το ποια είναι αυτά τα στρατόπεδα θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Αντώνης Ογκιώκας. Είναι στην πραγματικότητα, Βασίλη, ό,τι είδαμε στην προεκλογική περίοδο, δηλαδή από τη μία πλευρά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις οι οποίες συνασπίστηκαν στο δεύτερο γύρο, και από την άλλη πλευρά είναι οι δύο που μπορούμε να φανταστούμε που αποτελούν την αριστερή μειοψηφία. Τώρα αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε και σε γράφημα, να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι δυνάμεις εκείνες. Αποτυπώσουμε και σε πρόσωπα. Ακριβώς, οι φυλές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν οι προεδρικοί.
υπό τον Στέφανο Κασελάκη προφανώς, είναι τα πρόσωπα που τον στήριξαν είτε στον πρώτο γύρο είτε στον δεύτερο, συσπυρώνονται γύρω του, αλλά υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες είχαν ταχθεί με άλλους υποψηφίους και οι οποίοι αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν μια ευκαιρία στο Στέφανο Κασελάκη. Είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Είναι ο αρχηγός, ο άτυπος της ομάδας της Ομπρέλας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σηκώνει το μεγάλο βάρος της αντιπαράθεσης σε ιδεολογικό πεδίο με την πλευρά των προεδρικών. Και χτες, όπως είδαμε και στο βίντεο, ήταν εκείνος που αντιπαρατάθηκε και με τον κύριο Κασελάκη και με τον κύριο Πολακή. Φυσικά είναι η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία και αυτή με τη σειρά της χθες σήκωσε το γάντι, απάντησε στον κύριο Κασελάκη και στα όσα είπε στον ΣΕΒ και η δική της πλευρά εμφανίζεται να είναι αρκετά ισχυρή μέσα στο κόμμα. Τώρα, τι συμβαίνει για να μην το ξεχάσουμε. Η πλευρά του κυρίου Τσακαλώτου και η πλευρά της κυρίας Αχτσιόγλου δεν πάει να πει ότι είναι χωρισμένες. Είναι κοντά πολιτικά, όμως σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να ταυτιστούν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, Βασίλη. Άρα, Αντώνη, πάμε για την επόμενη μάχη για τον Νοέμβριο, για την Κεντρική Επιτροπή. Κεντρική Επιτροπή, 11-12 Νοεμβρίου. Εκεί θα αποφασιστεί οριστικά αν θα γίνει το συνέδριο τον Φεβρουάριο, όπως εισηγήθηκε χθες και προκρίθηκε από την πολιτική γραμματέα ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι ότι κανένας δεν είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα ποιοι συσχετισμοί δύναμης υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ και θα καλησπερίσω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τον Σεραφείμ Κοτρότσο, διότι Σεραφείμ, πριν από λίγες ημέρες είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη διάσπαση και δεν ξέρω αν μετά από αυτά τα οποία έγιναν χθες στην πολιτική γραμματεία ή έχει έρθει ακόμα πιο κοντά η διάσπαση. Βασίλη, θα μπορούσε να γραφτεί ένα πρώτο επιμύθιο και χθες το βράδυ. Δεν γράφτηκε, το εξήγησε πολύ καλά ο Αντώνης ο Γιώκας. Δεν γράφτηκε γιατί αυτή η σκληρή αριθμητική του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής γραμματείας, δεν το επέτρεψε εξαιτίας της τάσης που τήρησαν, όχι γιατί είναι υπέρ του κυρίου Κασελάκη, το αντίθετο, αλλά προτίμησαν αυτή την ενδιάμεση στάση αυτή τη στιγμή οι κύριοι Ραγκούσης, Τζουμάκας και Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Είναι οι τρεις που απήχαν τελικά από την ψηφοφορία, παρά το γεγονός ότι η εισήγηση Ραγκούση ήταν καταπέλτης πολιτικά κατά του νέου Προέδρου. Τώρα, εδώ πέρα προκύπτει ένα πολύ σοβαρό συμπέρασμα. Πέρα από όλα αυτά, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να επιχαίρει. Αυτή τη στιγμή έχει μια πολιτική κυριαρχία, παρά τις ρογμές που υπέστη στους δύο γύρους, κυρίως το δεύτερο, των αυτοδιοικητικών εκλογών, και από την άλλη έχουμε μια κοινοβουλευτική, θεσμική και πολιτική αρρυθμία και δυσλειτουργία. Το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή δεν έχει αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση παράγει πολιτική και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη παράγει σενάρια διάσπασης και εσωστρέφεια. Και επειδή δεν υπάρχει και εναλλακτική αξιωματική αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι πολιτικά χολό είναι και το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια αυτή διαπιστώνεται μια πολιτική αριθμία, μια αριθμία στο πολιτικό μας σύστημα. Πάντως, τώρα, Σεραφείμ, μας είπε πριν και ο Αντώνης για το ρόλο που έχει και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, αλλά και η Έφη Αχτσιόγλου, και πολύ σωστά νομίζω είπε ότι δεν είναι πολύ μακριά αυτοί οι δύο, αλλά δεν θέλουν να ταυτιστούν κιόλας. Είναι άλλη περίπτωση ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι μια σημαντική προσωπικότητα στον χώρο της αριστεράς. Έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών, ήταν επικεφαλής και είναι επικεφαλής της ισοκομματικής αντιπολίτευσης. Θα έλεγα ότι αν έπρεπε να ποντάρουμε, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι πολύ πιο κοντά στην έξοδο από το ΣΥΡΙΖΑ από ότι η Έφη Αξιόγλου. Η Έφη Αξιόγλου θεωρώ ότι θα δώσει χρόνο, θα δώσει περιθώριο χρόνου, γιατί η Έφη Αξιόγλου, αν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα συμπαρασύρει ένα σημαντικό αριθμό βουλευτών και ενδεχομένως θα θέσει σε κίνδυνο την θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Θα αλλάξουν δηλαδή πιθανώς οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα θα τραβήξει σε μάκρος. Είπε ο Αντώνης και έχει δίκιο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή. Το Νοέμβριο. Εγώ διατηρώ πολύ μεγάλη επιφύλαξη ότι πραγματικά ο Στέφανος Κασελάκης, παρά την εισήγησή του, θέλει να γίνει το συνέδριο στα τέλη Φεβρουαρίου. Εκτιμώ ότι μπορεί να επιδιώξει τελικά και να ευνηδιάσει να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα συνέδριο μετά τις ευρωεκλογές. Και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό το κλίμα παρακμής που είπε ο Κούλογλου και έχει δίκιο στο συγκεκριμένο, τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρείται και είναι εγγυητής της ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς παρατηρεί όλα αυτά τα πράγματα. Οι πληροφορίες που έχω
και τις συζητάμε απόψε, Βασίλη, είναι ότι πυκνώνουν οι εισηγήσεις και οι πιέσεις στον Αλέξη Τσίπρα να παρέμβει με κάποιο τρόπο, να δώσει ένα στίγμα ότι μπορεί να διασφαλιστεί η ενότητα. Το θέμα είναι θα το κάνει όμως. Θα το κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η γνώμη μου είναι ότι θα καθυστερήσει πολύ να το κάνει και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι τελικά θα το κάνει. Λοιπόν, Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε δούμε στις 8 στην εκπομπή σου μαζί με την Αντριάννα Ζαρακέλη. Επιστρέφουμε στο θέμα του πολέμου στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας υπήρξαν χθες και στην Αθήνα με τους διαδηλωτές να εκφράζουν την υποστήριξή τους στον Παλαιστινιακό λαό μετά και την πολύ νεκρή επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας. Οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα κατευθύνθηκαν προς την πρεσβεία του Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον Παλαιστινιακό λαό. Οι συγγενείς μου λένε ότι είναι πολύ άσχημη απλά η κατάσταση κάτω και κάτι πρέπει να γίνει. Την παιδική μας ηλικία δεν τα έχουμε ζει ποτέ. Από μικροί είμαστε άντρες. Και τα κορίτσια από μικρές είναι γυναίκες. Παρέμβαση υπέρ των αμάχων σε Ισραήλ και Παλαιστίνη έκανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτές τις κρίσιμες ώρες είμαστε όλοι με τους Ισραηλινούς των Κιμπούτς που θρηνούν τους ανθρώπους τους και με τους Παλαιστίνιους της Γάζας που θρηνούν τους δικούς τους. Αυτές τις κρίσιμες ώρες είμαστε με τους αμάχους ανεξάρτητα από τη θρησκεία και την εθνικότητά τους και οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους. Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό που υποφέρει επί δεκαετίες από τη δολοφονική πολιτική του κράτους του Ισραήλ και της κυβέρνησής του, με δολοφονίες αμάχων, με καταπάτηση παλαιστινιακών εδαφών, με κατοχή, αποκλεισμούς, επικισμούς, apartheid. Δυνάμεις των ΜΑΤ άρχισαν να πετούν χημικά με στόχο να διαλύσουν την πορεία πριν οι διαδηλωτές πλησιάσουν την Ισραηλινή πρεσβεία όπου είχαν συγκεντρωθεί οι Ισραηλινοί. Συγκέντρωση αλληλεγγύης προς το Ισραήλ πραγματοποιήθηκε και έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία στο ψυχικό. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή 50 χρόνια ειρήνη με το Ισραήλ και δεν δεχόμαστε να γίνουν τέτοια πράγματα στη Μέση Ανατολή, γιατί πια έχουμε κουραστεί πάρα πολύ από αυτό. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους είχαν υψώσει φωτογραφίες ανθρώπων που κρατούνται όμοιροι από τους άνδρες της Χαμάς. One of my friend's daughters has not been heard of. We think she's one of the hostages. We've been praying to hear now for 12 days. We appreciate the fact that you are here to support and put pressure. Η χώρα μας νομίζω ότι έχει την σωστή, την υπεύθυνη στάση. Που τη διαχρονική μάλιστα στάση, που δεν την έχει μόνο η τωρινή κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει σεβασμός στο δικαίωμα κάποιου να διαδηλώσει εφόσον τηρούνται όλα όσα προβλέπει ο νόμος. Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που έρχεται από το State Department. Μαζί μου είναι η Βάσο Μητρομάρα. Βάσο, δόθηκε παγκόσμια ταξιδωτική οδηγία σε όλους τους Αμερικανούς. Πολύ σωστά, Βασίλη. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα, το State Department εξέδωσε μια παγκόσμια προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό. Η προειδοποίηση έρχεται λόγω των αυξημένων εντάσεων σε διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο, καθώς και των ενδεχόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων, διαδηλώσεων αλλά και βίων ενεργειών εναντίον Αμερικανικών πολιτών και συμφερόντων. Να πούμε συγκεκριμένα πως σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση σε τοποθεσίες όπου συχνάζουν τουρίστες και δεύτερον θα πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμα εγγραφής έξυπνων ταξιδιωτών για να λαμβάνουν πληροφορίες και ειδοποιήσεις οι οποίες θα διευκολύνουν και τυχόν εντοπισμό τους. Πάντως, Βάσο, είδαμε και διαδηλωτές να εισβάλλουν στο Καπιτόλιο και ζητώντας να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα μετά το πολύ νεκρό βομβαρδισμό του νοσοκομείου. Είχαμε και συλλήψεις, εκατοντάδες συλλήψεις εκεί. Πολύ σωστά, Βασίλη, είναι και τα πλάνα τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Διαδηλωτές σε περισσότερη εβραϊκή καταγωγή ευνηδίασαν τις αρχές και μπήκαν μέσα στο Καπιτόλιο πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία υπέρ της εκεχηρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Φορώντας σε μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν οι Εβραίοι λένε κατάπαυση του πυρός τώρα, κατέλαβαν τη μεγάλη ροτόντα στο Cannon House, ενώ κρατούσαν αφίσες με μηνύματα όπως αφήστε την Γάζα να ζήσει. Να πούμε πως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, Βασίλη. Χιλιάδες όμως ήταν και διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το Κογκρέσο για να στηρίξουν την έκκληση για κατάπαυση του πυρός στο Ισραήλ. Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από ακτιβιστικές ομάδες που τάζονται υπέρ της ελεύθερης Παλαιστίνης. Και παρά το γεγονός ότι φαινόταν να είναι μια ειρηνική διαδήλωση, η αστυνομία του Καπιτολίου κινήθηκε σύντομα και προχώρησε σε μαζικές συλλήψεις. Και όπως ανέφερες και εσύ, περισσότερο από 300 άτομα συνελήφθησαν. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Υγειονομικό συναγερμό έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα η εμφάνιση κοριών και στη χώρα μας. Εκτός από ξενοδοχεία, έκλεισε μια ολόκληρη πτέρυγα ξενοδοχείου στα νότια προάστια της Αττικής, θυμίζουμε χθες. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους ακόμα και σε Airbnb. Οι κοριοί φαίνεται πως μεταφέρονται ακόμα και από τις βαλίτσες των επισκεπτών. Η εξάπλωση του πληθυσμού των κοριών ξεκίνησε και στη χώρα μας. Ήδη στην Αττική υπάρχουν αναφορές για πολλά περιστατικά σε διαμερίσματα Airbnb, αλλά και σε ξενοδοχεία τα οποία επισκέπτονται τουρίστες από όλο τον κόσμο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια έξαρση όσον αφορά τους κοριούς σε πολλά διαμερίσματα αλλά και ξενοδοχικές μονάδες. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε έρχεται από το εξωτερικό ή ακόμα και εγχώριοι ταξιδιώτες να κάνουν μετά από την ολοκλήρωση της διαμονής τους σωστή απολύμανση του χώρου. Ο εντοπισμός των κοριών σύμφωνα με τους ειδικούς είναι πολύ δύσκολο. Καθώς μεταφέρονται με βαλίτσες και αποσκευές τουριστών στα δωμάτια και αμέσως τα έντομα βρίσκουν ασφαλή σημεία να φτιάξουν τη φωλιά τους. Όταν μιλάμε για ξενοδοχεία ή για τέλος πάντων καταλήμματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, συνήθως βρίσκουμε κοριούς ακόμα και ανάμεσα στις λήψεις ανίδες. Θα αντιληφθούμε στο φόρο την παρουσία του αν κάνουμε έναν έλεγχο λεπτομερή, ναι, στο χώρο που κοιμόμαστε, ειδικότερα στα κρεβάτια, το κρεβάτι από κάτω στις ενώσεις, στα στρώματα. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις δημοφιλείς περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως το Κουκάκι και τους Αμπελοκήπους. Ενώ υπάρχουν ακόμη και φόβοι ότι η εξάπλωση των κοριών θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στη βιομηχανία του τουρισμού. Ανάλογα τώρα με την έξαρση του φαινομένου, μπορούμε να δούμε και να υπάρχουν και ακυρώσεις. Δηλαδή, ιδιαίτερα από το εξωτερικό, ακόμα και εγχώριοι, οι οποίοι σκέφτονται αυτή τη στιγμή να ταξιδέψουν ή να διαμείνουν σε ένα ακίνητο, θεωρώ ότι θα το σκεφτούν και δεύτερη φορά. Πολίτες από την πλευρά τους δηλώνουν ανήσυχοι και προσπαθούν να προφυλαχτούν από το ενοχλητικό έντομο. Φοβόμαστε να μην έρθει στα σπίτια μας, όχι στο σπίτι μου μόνο, στα σπίτια μας. Έχω βάλει τέτοια σόδα, μου λένε, και βάλω σόδα, γεμίζω όλο το στρώμα και το καθαρίζω έτσι. Οι συνήθειες των κοριών, όπως ότι δραστηριοποιούνται τη νύχτα, κρύβονται πολύ καλά σε χαραμάδες και σχισμές. Η ανθεκτικότητα που έχουν αναπτύξει στα εντομοκτώνα κάνουν την χρήση ειδικών χημικών, όπως λένε οι ειδικοί, αναγκαία για την καταπολέμησή τους. Σε ένα θέμα που αφορά την τσέπη μας, θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε μεγάλο πονοκέφαλο αναδεικνύει το τρόπος θέρμανσης το φετινό χειμώνα. Ολόνα και περισσότεροι είναι οι καταναλωτές που στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τις σόμπες, που είναι μάλλον το πιο φθηνό μέσο θέρμανσης για φέτος. Ωστόσο, όσοι επιλέγουν το πετρέλαιο έχουν ξεκινήσει ήδη παραγγελίες, καθώς φοβούνται πως η τιμή του θα αυξηθεί λόγω του πολέμου στο Ισραήλ. Με την ακρίβεια να χτυπά κόκκινο σε πολλά βασικά είδη, όπως φαίνεται οι καταναλωτές εν ώψη του χειμώνα, θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ζεσταθούν. Τα καυσόξυλα και φέτος παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των οικοκυριών που έχουν αρχίσει τις παραγγελίες από το Σεπτέμβριο. Το καυσόξυλο, καίγοντας πολύ περισσότερες ώρες σε σημείο ασύστολο, το κόστος του είναι σε επίπεδα περίπου του 4 φορές με 5 φθηνότερο. Οι τιμές στα καυσόξυλα υπολογίζονται κατά μέσο όρο 150 ευρώ το κυβικό και ο κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει παραγγελίες του από το Σεπτέμβριο. Ενδεικτικά, με την τιμή για ένα κυβικό ξύλα βελανιδιάς να κοστίζει 150 ευρώ, μια οικογένεια θα χρειαστεί περίπου 600 ευρώ για να ζεσταθεί για 4 μήνες. Εκτός όμως από τα καυσόξυλα, κάποιοι καταφεύγουν στη λύση της σόμπας για να ξοδεύουν λιγότερα. Χρησιμοποιώ σόμπα γιατί είναι πιο οικονομική. Σόμπα. Γιατί τώρα δεν γίνεται. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει ήδη ξεκινήσει και οι καταναλωτές που το χρησιμοποιούν άρχισαν δειλά-δειλά τις πρώτες παραγγελίες για να προλάβουν ενδεχόμενες αυξήσεις λόγω του πολέμου στο Ισραήλ. Όσο λιγότεροι, τόσο πιο εύκολα καταλήγουν το να αγοράσουμε ή να μην αγοράσουμε. Ναι. Δεν υπάρχουν οι μεγάλες παραγγελίες. Αν σας πω στατιστικά, μία παραγγελία με 1000. Οι περισσότερες είναι γύρω στα 300-380, ναι, και κάποιες 500. Ο κόσμος παίρνει. Περιμένω τις εξελίξεις στο Ισραήλ για να δούμε τι θα γίνει και ανάλογα αν θα πέσουν οι τιμές, ναι ή όχι. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, η τιμή του πετρελαίου δεν αποκλείεται να ανέβει κι άλλο το επόμενο διάστημα. 1,40-1,41, ναι, και πολύ φοβάμαι ότι θα τσιμπάει. Με αυτά τα γεγονότα που γίνονται έξω διεθνώς, επηρεάζουν το πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, μέσα σε 5 ημέρες, το πετρέλαιο θέρμανσης έφτασε από το 1 ευρώ και
39 λεπτά ανά λίτρο στο 1 ευρώ και 42 λεπτά. Κάποιοι καταναλωτές θα αρχίσουν τις περικοπές, καθώς όπως λένε θα μειώσουν τις ώρες χρήσης των καλωριφέρ για να γλιτώσουν χρήματα. Μάλλον θα βάλω θέρμανση, αλλά όχι πολλές ώρες. Αφού το πετρέλαιο είναι τόσο ακριβό, τι να κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε όσο μπορούμε. Όπως φαίνεται πάντως, η αναζήτηση της πιο συμφέρουσας λύσης για τη θέρμανση παραμένει για τους καταναλωτές ένας δυσεπίλητος γρίφος. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο οι νέοι κάνουν στροφή στη συγκατοίκηση, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν πραγματικά εκτοξευτεί στα ύψη. Οι εποχές που ένας φοιτητής, για παράδειγμα, νίκιαζε ένα σπίτι μόνος του και το συντηρούσε ο ίδιος και η οικογένειά του, αποτελούν παρελθόν. Έτσι, αποφασίζουν να μοιραστούν τα τεράστια μηνιαία έξοδα με τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο. Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και τα διαμερίσματα που διατίθενται προς ενοικίαση να είναι ελάχιστα, πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να μοιραστούν το κόστος των μηνιαίων εξόδων διαμονής. Ήταν δύσκολο στην αρχή, έτσι, για να μπορέσουμε και οι δύο να συγκατοικήσουμε έτσι και αυτά. Αλλά μετά, εντάξει, είναι θέμα συνήθειας, πιστεύω. Εντάξει, υπήρχε αυτό το οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή γι' αυτό εγώ συγκατοίκησα με το παιδί. Ο μελετής από το Πικέρμη, 19 ετών, σπουδάζει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μαζί με τον Κωνσταντίνο από την Αγία Παρασκευή, συμφοιτητή του, νίκιασαν ένα διάρρη στα Πατήσια για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα οικονομικά. Προφανώς είναι καλύτερο για πάρα πολλούς λόγους. Για οικονομικούς λόγους, για να βρούμε κάποιο καλύτερο σπίτι, διότι πλέον τα ενοίκια, ειδικότερα στην Αθήνα, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Οπότε οι συνθήκες μας καθοδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως τους Αμπελοκήπους, για ένα διάρρη το μηνιαίο κόστος μίσθωσης κυμαίνεται από 9 ευρώ έως 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, στο Παγκράτη από 10 ευρώ έως 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και στο Νέο Κόσμο από 9 ευρώ έως 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δύο ακόμη φοιτητές που επέλεξαν τη συγκατοίκηση για οικονομικούς λόγους είναι ο Αντώνης και ο Γιάννης από τα Χανιά, που ναι μεν τη θεωρούν κάτι πολύ δύσκολο, αλλά το επέλεξαν ως λύση ανάγκης. Δυσκολεύομαι να συνυπάρξουμε. Ιδίως ένας φοιτητής, ο οποίος θέλει το χρόνο του, το πρόγραμμά του να οργανωθεί και αντιμετωπίζει προβλήματα στην καθημερινότητά του. Αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν να συγκατοικήσουν με ένα ή και δύο άτομα λόγω της ακρίβειας, ενώ για κάποιους άλλους αποτρεπτικός παράγοντας για τη συγκατοίκηση είναι ο φόβος. Άμα είναι, ξέρω εγώ, δύο άγνωστοι, δεν ξέρεις ο άλλος πώς θα είναι, αν είναι δολοφόνος, βιαστής, κλέφτης. Όλο ένα και περισσότεροι υποψήφοι ενοικιαστές αναζητούν συγκάτοικο μέσω ίντερνετ. Σε σχετική πλατφόρμα έβρεση συγκατοίκων, μόνο το Σεπτέμβριο οι χρήστες ξεπέρασαν τους 5.000, με το 55% εξ αυτών να είναι γυναίκες και το 45% άνδρες. Αυτή τη στιγμή το βασικό μας κοινό είναι οι φοιτητές. Αλλά υπήρξε ζήτηση πριν από τους φοιτητές, άνθρωποι οι οποίοι είναι, ας πούμε, ιδιωτικοί υπάλληλοι 30 με 40 ετών. Είναι από 18 μέχρι και 40+. Με τον επιμερισμό των εξόδων να αποτελεί σημαντικό δέλεαρ, όλο ένα και περισσότεροι καταφεύγουν στη συγκατοίκηση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ενοικίασης διαμερίσματος. Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Άρωμα Hollywood έδωσε η Ατζελίνα Τζολί στην ολιγοήμερη παραμονή της στην Ηλία για τα γυρίσματα της ταινίας Μαρία, που υποδίεται τη Μαρία Κάλλας. Η διάσημη ηθοποιός έμεινε σε σουίτα που κόστιζε 3.000 ευρώ την ημέρα, ενώ δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με το προσωπικό του ξενοδοχείο που διέμενε. Σε προεδρική σουίτα γνωστού πεντάστερου ξενοδοχείου της Ηλίας έμεινε η Αντζελίνα Τζολί κατά τη διάρκεια της τριήμερης διαμονής στη χώρα μας, όπου ήρθε για τα γυρίσματα της ταινίας «Μαρία», όπου υποδίεται τη Μαρία Κάλλας. Η διοίκηση του ξενοδοχείου, μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφία του προσωπικού με τη δημοφιλή στάρ. Ήρθε με τα δύο της παιδιά, τα οποία όμως αποτελούν, είναι στην ομάδα της σκηνοθεσίας, της παραγωγής, το Heretic. Δεν έκανε διακοπές, ναι. Έκανε, δηλαδή η μόνη μέρα ήταν το Σάββατο, στην οποία ήταν λίγο χαλαρή και την πέρασε με τα παιδιά της, είχαν ένα δείπνο μαζί κλπ. Όλες τις άλλες μέρες ήταν αυστηρά γυρίσματα. Η Αντζελίνα Τζολί έμεινε σε σουίτα 110 τετραγωνικών με δύο υπνοδωμάτια, δύο πολυτελή μαρμάρινα μπάνια με ιδιωτική πισίνα και θέα στη θάλασσα, η οποία κοστίζει 3.000 ευρώ τη βραδιά. Υγιεινή διατροφή, ναι, με προτιμήσεις στα θαλασσινά, δεν είναι vegetarian και vegan. Δοκίμασε και την ελληνική κουζίνα όταν ήταν με τα παιδιά της. Κάναμε κάποια μενού ελληνικά.
Απόλυτα ευχαριστημένη, πολύ ευγενική. Η Αντζέλινα Τζολί ήρθε στη χώρα μας το περασμένο Σαββατοκύριακο με πρώτη θέση στον πύργο Ηλίας και το θέατρο Απόλλων, όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα της ταινίας Μαρία για τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, ενώ μια μέρα μετά επισκέφθηκε το Κατάκολο και τη συνέχεια των γυρισμάτων που έγιναν στη Θαλαμυγό του Αριστοτέλειου Νάση Κριστίνα Ο. Σύμφωνα με τον διαχειριστή της Θαλαμυγού, που μίλησε στο Άξιον 24, όλα τα μέλη της παραγωγής είχαν υπογράψει ρήτρα εμπιστευτικότητας. Πραγματικά ενθουσιάστηκα κι εγώ βλέποντας τη λεπτομέρεια, τέλεια παραγωγή στο παγκόσμιο έτσι, κοινό. Η Αντζέλινα Τζολί έμεινε στη χώρα μας μόλις 3 ημέρες. Επόμενη στάση της παραγωγής είναι η Βουδαπέστη και το Μιλάνο, που θα ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ταινίας «Μαρία», η οποία αναμένει τους κινηματογράφους μέσα στο 2024. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και στη συνέχεια όλη η αθλητική επικαιρότητα με τον Γιώργο Σόμπολο. Αμέσως μετά η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και την Ανδριάννα Ζαρακέλη και στις 10 πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Λένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.